Yunan basını Türk savaş gemilerinin ortalama yaşının yarım yüzyıla yaklaştığını öne sürerken, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Yavuz sınıfı fırkateynlerden TCG Fatih ve TCG Yavuz'u test ve eğitim gemisi olarak yeniden sınıflandırmasına dikkat çekiyor. Haberde, Türkiye'nin yeni savaş gemilerinin Yunan donanması için daha büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor. Οι τουρκικές ναυτικές δυνάμεις εδώ και κάποιες ώρες άλλαξαν το επίσημο στάτους των φρεγατών TCG Fatih και TCG Yavuz της κλάσης Yavuz σε πλοία δοκιμών και εκπαίδευσης. Πλέον ο αριθμός φρεγατών τους μειώθηκε στις 14 μονάδες, ο αριθμός πυραυλακάτων στις 15 μονάδες και τα υποβρύχια τους στα 10 σκάφη. Πιο αναλυτικά και βάσει τουρκικού δημοσιεύματος, η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας αποφάσισε να προβεί σε μια σειρά από αλλαγές σχετικά με την κατηγοριοποίηση των ναυτικών πλατφορμών μάχης της. Εντός αυτού του πλαισίου, οι φρεγάτες κλάσης TCG Fatih και TCG Yavuz της κλάσης Yavuz γερμανικού σχεδιασμού MEKO 2000, οι πυραυλάκατοι TCG Volkan και TCG Typhoon της κλάσης Dogan και τα υποβρύχια TCG Batirai και TCG Ildirai της κλάσης AY αποτελούν πλέον πλοία δοκιμών και εκπαίδευσης. Να σημειώσουμε ωστόσο πως όλα αυτά τα πλοία θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η Τουρκία σε περίπτωση ανάγκης. Με αυτή την αλλαγή, ο αριθμός των φρεγατών που βρίσκονται σε ενεργή λειτουργία στο πλειοστάσιο των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων μειώθηκε στις 14 μονάδες. Βέβαια, στο προσεχές διάστημα, ίσως θέσουν και επίσημα σε λειτουργία τη φρεγάτα TCG Istanbul, οπότε ο αριθμός αυτός θα φτάσει στις 15 μονάδες. Από την άλλη, ο αριθμός των πυραυλακάτων μειώθηκε στις 16 μονάδες. Οι Τούρκοι ευελπιστούν στο μέλλον να τον αυξήσουν πάλι με ένα νέο πρόγραμμα πυραυλακάτων που βρίσκεται στα σκαριά. Και τέλος, όσον αφορά τα υποβρύχια, σήμερα υπάρχουν σε ενεργή λειτουργία 10 μονάδες στην Τουρκία και τις επόμενες εβδομάδες αναμένουν την ένταξη του TCG Piri Reis που σήμερα ολοκληρώνει κάποιες δοκιμές. Ο λόγος που οι Τούρκοι αποδέσμευσαν κάποια από τα πλοία τους είναι η μεγάλη ηλικία τους, αφού για παράδειγμα η κλάση Yavuz έχει μέση ηλικία 36 ετών. Από την άλλη, τα υποβρύχια κλάσης AY έχουν μέση ηλικία 50 ετών και τέλος η κλάση πυραυλακάτων Dogan έχει μέση ηλικία 46 ετών. Επίσης, θέτοντας πλοία εκτός ενεργού υπηρεσίας, η Άγκυρα απελευθερώνει προσωπικό και υποδομές, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την υιοθέτηση των νέων πλοίων της. Τόσο στην Τουρκία όσο και στη χώρα μας υπάρχει ζήτημα με το περιορισμένο εξειδικευμένο ναυτικό προσωπικό, το οποίο είναι φυσικά απαραίτητο για την επάντρωση των σύγχρονων και μεγάλων πλοίων που θα ξεκινήσουμε να επιχειρούμε τόσο εμείς όσο και οι Τούρκοι τα επόμενα χρόνια. Ένα είναι σίγουρο όμως, περισσότερες τουρκικές ναυτικές μονάδες σημαίνει μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το επιτελείο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.